Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Τι λέτε ρε παιδιά, πείτε. Λέμε για την παράσταση. Λέμε για την παράσταση. Εσύ φέτος που δεν κάνεις θέατρο, πήγες να δεις καμιά παράσταση? Δεν έχω προλάβει. Έχω δεν έχεις πάει πουθενά. Θέλω να πάω. Η δικιά μας παράσταση πάντως είναι πολύ ενδείκνυται για την εποχή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ επίκαιρο. Παρόλο που είναι μια αληθινή ιστορία που γράφτηκε, που έγινε μάλλον το 68 και γράφτηκε πολύ ωραία, αποτυπώθηκε στο χαρτί από τον Ντάριο Φώ το 70, με μια ιστορία αστυνομικών που ανέκριναν ένα αναρχικό και τους τη βίδωσε και τον πέταξαν από το παράθυρο από τον έκτο όροφο της αστυνομικής διεύθυνσης. Και νομίζω ότι η παράσταση είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Δηλαδή, βλέπεις μέσα από το θάνατο του Γρηγορόπουλου μέχρι οτιδήποτε επίκαιρο σημερινό σε σχέση με την οικονομική κρίση, σε σχέση με τα προβλήματα της διαφάνειας, με τα προβλήματα της δικαιοσύνης. Βλέπεις πολλά πράγματα. Πες μας για ποια παράσταση μιλάς, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην έχει καταλάβει τώρα. Θα το δει αργότερα έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για το τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού, του Ντάριο Φώ, που το παίζουμε στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης. Σε σκηνοθεσία του Σπύρου Παπαδόπουλου και είναι και πρωταγωνιστής ο ίδιος. Και εκτός από μένα είναι ο Αντώνης ο Καριστινός, ο Αλέξανδρος Καλπακίδης, η Δήμητρα Στογιάννη και ο Στέλιος ο Πέτσος. Τα κουστούμια και τα σκηνικά είναι του Σάβα Πασχαλίδη και οι ωραίοι φωτισμοί που μας βοήθησαν πολύ είναι του Ανδρέα του Μπέλη. Και μουσικοί γράφουν τα κίτρινα ποδήλατα. Πες μου λίγο, ο Σπύρος τι υποδίεται? Γιατί λοιπόν, εσένα με τα όπλα σε βλέπω. Είσαι αυτή είναι ωραία ερώτηση. Μου έδωσε πάσα και το είπαμε να το πούμε κιόλας, γιατί δεν το έχω πει σε καμία εκπομπή. Λοιπόν, ο τίτλος καταρχήν μπερδεύει. Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού, λες τώρα θα είναι κανένα δράμα, είναι κομμωδία του κερατά. Έτσι, κομμωδία ολική. Κομμωδία ολική. Κομμωδία, δηλαδή πεθαίνει στο γέλιο, όχι η κομμωδία. Ο κόσμος ουρλιάζει, αν αρέσει να το δει. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, ο Σπύρος θα πιστέψει κάποιος ότι κάνει κάποιον αναρχικό. Να, εγώ κάνω το διοικητή του τμήματος εδώ που είμαι αξιοθρήνητος, με βλέπεις. Το Θεοχάρη. Λοιπόν, ναι, χωρίς παράσημα. Χωρίς παράσημα. Χωρίς παράσημα, λοιπόν, και κάνω το διοικητή του τμήματος. Ο Σπύρος, λοιπόν, αν διαβάσει κάποιος τον τίτλο, θα νομίζει ότι κάνει τον αναρχικό. Και εγώ αυτό. Όμως κάνει έναν τρελό, ο οποίος μπαίνει στο τμήμα και τα κάνει όλα ανά και γίνεται χαμός. γίνεται χαμός γιατί. Τι σου άρεσε η Άννα? Μ' άρεσε πολύ η Άννα γιατί νόμιζα θα έλεγες Άννα κάτω και λέω τον μπέρδεψα, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι το τέλος από τη λέξη. Τέλος πάντων, Άννα κάτω. Και μπαίνει στο τμήμα και τα κάνει Άννα κάτω. Και το έργο είναι μια μεγάλη παρεξήγηση, χωρίς να είναι φάρσα όμως, έτσι. Είναι μια μεγάλη παρεξήγηση η οποία στο τέλος επιλέγει και το τέλος που θέλει το κοινό. Επιλέγει το κοινό. Υπέροχο. Ναι, επιλέγει το κοινό ποιο τέλος θέλει. Ο Ντάριο Φώ δηλαδή είχε γράψει άλλα φινάλε διαφορετικά? Ο Ντάριο Φώ έχει γράψει δύο φινάλε που τα φαίνονται και τα δύο στην παράσταση, αλλά ο Σπύρος το έχει κόψει το ένα. Κατάλαβες? Και το και βάζει το κοινό. Με το κοινό. Πολύ ναι, ωραίο. Βάζει το κοινό να το επιλέξει και είναι πάρα πολύ γιατί σηκώνουν χέρια. Φαίνεται αν θέλουν τη λύση, την πρώτη ή τη δεύτερη, γιατί δεν μπορώ να το μαρτυρήσω τώρα. Και εδώ είναι η Δήμητρα Ιστογιάννη, η οποία κάνει την Οριάννα Φαλάτσι, τη δημοσιογράφο. Έτσι, η δημοσιογράφος, αυτή τους ξεσκέπασε τότε που είχε γίνει χαμός στην Ιταλία και τη λέει Φελέτσι βέβαια ο Ντάριο Φώ. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Και κομμωδία. Ναι, κομμωδία και πιστεύω ότι. Λέω παιδιά, ο αναρχικός ποιος είναι? Υπάρχει αναρχικός στην παράσταση? Τον αναρχικό ξεκινάει ενώ τον έχουν πετάξει από το παράθυρο και έχει. Έτσι ξεκινάει το έργο. Ναι, ναι, ναι. Α, και εγώ κατάλαβα ότι βλέπουμε το πέταγμα από το παράθυρο. Πέστε ρε παιδί μου να καταλάβουμε. Ναι, ναι, ναι. Ο αναρχικός έχει πεταχτεί από το παράθυρο και η ιστορία ξεκινάει από εκεί και πέρα. Και λένε... Όταν περιμένουν στο τμήμα τον έναν ανώτατο. Πώς το λένε, ανώτατο ανακριτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και δεν είναι ο Παπαδόπουλος, ναι. Γιατί τα ρούχα του είναι τύπου ανώτατος. Αυτό είναι το θέμα, γιατί δεν πρέπει σου λέω να το μαρτυρήσουμε. Έχει πολλά διαφορετικά πράγματα στην παράσταση. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικός ο Σπύρος. Και έχει φτιάξει και μια ομάδα. Είμαστε σαν μια ομάδα, δηλαδή είναι σαν ένας από εμάς. Έτσι το σκηνοθέτησε το έργο, άκουγε γνώμες. Ήμασταν σαν να είμαστε μια ομάδα off-Broadway θεάτρου. Και το story είναι πώς θα το κουκουλώσουν, ναι, από εκεί ξεκινάει. Εμείς, κοίταξε, παλεύουμε όλοι οι αστυνόμοι πώς θα κουκουλώσουν όλη την ιστορία και γίνονται ψέματα, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι όχι αληθοφανή, είναι αλήθεια 100% πιστεύω, αλλά κουκουλώνονται και στην ελληνική αστυνομία και στην ελληνική δικαιοσύνη πολλάκις και επί χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή το έργο βγάζει γέλιο παρόλο που στην αρχή του έργου, που εμείς δεν το βλέπουμε, έχει πεταχτεί ένας αναρχικός από το παράθυρο. Ναι, αυτό λέγεται.
Λέγεται, δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις, ναι. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος έχει ξανακάνει αυτό το έργο. Αυτό το έργο λοιπόν είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί θυμάσαι κάτι τέτοιο, Άρη? Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Λοιπόν, ναι. Πριν 23 χρόνια, ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος έκανε το ρόλο του Στέλιου του Πέτσου που τον βλέπεις εδώ, του αστυνομικού, με μεγάλη επιτυχία. Το είχε ανεβάσει ο Κιμούλης τότε. Και ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος έκανε το πιο μικρό ρόλο της παράστασης και διέπρεψε. Είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με αυτό το ρόλο. Πάρα πολύ. Όπως κάνει και ο Στέλιος, και ο Στέλιος ο Πέτσος κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με αυτό το ρόλο. Είναι καταπληκτικός και νομίζω ότι ο Σπύρος τον επέλεξε όχι άδικα, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ. Γενικά το casting είναι πολύ καλό και επιτυχημένο. Γι' αυτό σου λέω, το είπαμε ότι. Γενικά είναι... είσαι χαρούμενος από ό,τι καταλαβαίνω. Με έχει παραπάρει χαρά, το είδες έτσι. Όχι, είναι ωραίο. όχι, είναι τέλειο. Γιατί φαίνεται, παιδί μου, ότι περνάς καλά και σε. Ξέρεις πότε χαίρομαι εγώ? Επειδή είμαι παιδί του θεάτρου, τηλεόραση κάνω τώρα 3-4 χρόνια περίπου στην ουσία. Είμαι παιδί του θεάτρου, χαίρομαι όταν περνάω πολύ καλύτερα στο καμαρίνι από ό,τι στη σκηνή. Δηλαδή στη σκηνή περνάμε πάρα πολύ καλά βέβαια, αλλά στο καμαρίνι καμιά πολύ φορά ξεχνάμε να βγούμε. Τέλει. Δηλαδή από το γέλιο, έτσι. Θες μου πάλι σε ποιο θέατρο? Στο Αλέκος Αλεξανδράκης. Είναι το πρώην Ριάλτο είναι αυτό, στην Κυψέλη. Κυψέλης 54. Παίζουμε από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Εκτός τώρα αυτές τις μέρες που έχουμε κάποιες αλλαγές, βέβαια. Αλλαγές, ναι, μπορεί να πάρει στο ταμείο του θεάτρου όποιος θέλει να ρωτήσει, ας πούμε, για τις παραστάσεις, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές. Τι άλλο μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Να δούμε λίγο το βίντεο. Άκου, ακούσουμε λέει, και λίγο. Μεταξύ μας. Πιπόπολο, καλαρισκόσα, παγέρα ρόσα, τριούφερα. Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού είναι μια μαύρη κωμωδία η οποία σατιρίζει την κατάχρηση της εξουσίας, χαρίζει πολύ γέλιο και κάνει τους πρωταγωνιστές να βλέπουν το θέατρο σαν ένα ομαδικό παιχνίδι, όπου η ψυχή της παρέας κατά γενική ομολογία είναι ο Κώστας Αποστολάκης. Το άτομο είναι η ειδική περίπτωση. Το φωνάζουν να φανταστείτε παραγωγό. Δηλαδή, ο τρόπος που νοιάστηκε από την πρώτη στιγμή αυτή τη δουλειά, που φαντάζομαι όλες τις δουλειές θα νοιάζεται, ήταν παραπάνω από συγκινητικός. Ενώ ασχολιόταν με το τι θα φορέσουν οι ηθοποιοί, με το τι αξεσουάρ λείπουν, αν έχει το σπίτι του να φέρει, να πηγαίνει να ψωνίζει για τους άλλους. Περιβόλη, με μια λέξη. Είναι περιβόλη. Ασχολείται πραγματικά με όλο τον κόσμο. Όλη την ημέρα χτυπάει το τηλέφωνο του. Τρέχει όπου του πούνε, να βοηθήσει, να κάνει, να δείξει. Χωρίς να το λέει ποτέ. Εγώ δεν τον έσπρωξα και συνδιέκανε σε εκείνη την ώρα και να σου θυμίσω τι έκανε. Ελάτε τώρα, μη μαλώνετε! Να είσαι καλά Κώστα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να είσαι γερός δυνατός, δημιουργικός, είναι η χαρά του, χαρά του καμαρινιού, είναι ένας πολύ καλός συνάδελφος και ένας πολύ καλός ηθοποιός. Αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και πάει και πατάει πάνω σε αυτό, δηλαδή το παίρνει προσωπικά, το προσωπικό μου πρόβλημα, του άλλου, της ατμόσφαιρας που μπορεί να υπάρχει, ας πούμε κάτι, σήμερα να μην είμαστε πάρα πολύ καλά. Ως άνθρωπος είναι επίσης ένα εξαιρετικό παιδί, είναι έξω καρδιά, ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά σε όλα με αυτά που ασχολείται. Τότε να πάτε εσείς στο γραφείο λίγο να ξεκουραστείτε μέχρι να την ξεφορτωθώ εγώ και μετά συνεχίζουμε, ναι! Τα καλά είμαι εδώ. Με φίλο εγώ τώρα την παρέα, τώρα. Εσείς είστε Ολυμπιακός, ο Κώστας είναι Παναθηναϊκός. Υπάρχει διαπληκτισμός γι' αυτό? Δεν υπάρχει, γιατί για μένα θα ήταν πολύ εύκολο να διαπληκτιστώ, γιατί διαπληκτίζομαι εύκολα για το θέμα αυτό. Αλλά αυτός είναι χαλαρός, είναι Παναθηναϊκός, είναι χαλαρός πολύ. Είναι Παναθηναϊκός και αγαπάει πολύ τον Εργοτέλη. Εκεί συμφωνούμε, γιατί αγαπάω και εγώ τον Εργοτέλη. Θα θέλατε να τον ρωτήσετε κάτι? Τον Κωστά. Τι να του πάρω για αύριο, για φαγητό? Γιατί το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να το ταΐζουμε πολύ αυτό το παιδί. Δηλαδή, μονίμως το κουβαλάω να τρώει, όλοι το κουβαλάμε. Διότι η ρίση που υπάρχει εδώ, θα την αναρτήσουμε κάποιους μικρούς τείχους, είναι ρε παιδιά, άμα δεν τρως, δεν γίνεται. Αυτό που είπε ο Σπύρος είναι πολύ αλήθεια. Τρώω περίπου 6 φορές την ημέρα. Γιατί πεινάω. Ζαλάδα έχεις? Έχω μια υπόταση, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν φάω, δεν μπορώ να παίξω παράσταση. Και εντωμεταξύ παθαίνουν εγκεφαλικό όλοι εκεί πέρα. Γιατί τρώω προχθές. Μου είχε φέρει, έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι δίπλα και πήρα ένα μοσχαράκι με φρικασέ. Το οποίο ήταν στο μπουβά. Ήταν στο μπουβά, δεν ήταν δηλαδή σε μερίδα. Και το έφαγα όλο με 5 φέτες ψωμί.
Και μετά βγήκα και έπαιξε. Και μετά βγήκα και έπαιξα. Και πάθανε τρέλα όλοι. Λέει, δεν γίνεται αυτό. Και αυτό τα κες. Τι το. Τρως και παίζεις. Τι ταινία πρέπει να έχω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ταινία, βίντεο κλαμπ. Λοιπόν, το έργο είναι, είπαμε να το ξαναπούμε, είναι κωμωδία. Γιατί πραγματικά δεν σε παραπέμπει σε κωμωδία. Και είναι η πρώτη εκπομπή που το λέω. Και κάνω λάθος, δηλαδή, που κάνουμε λάθος, γιατί δεν το φανταστήκαμε πριν εμένα όταν διάβασα, επειδή το ξέρουμε το έργο, οι ηθοποιοί. Δεν μας πάει ο νους. Δεν μας πάει ο νους ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού ότι είναι κωμωδία. Γιατί ξέρουμε το story. Καταλαβές. Ενώ πρέπει να το λέμε, όντως, γιατί μπορεί να νομίζει ο κόσμος άλλα. Θέλω να πω κάτι πολύ βασικό εδώ πέρα, αν μου δώσεις λίγο χρόνο, που είναι πολύ ωραίο. Εκτός του ότι ο Σπύρος πήρε το θέατρο για κάποια χρόνια και το έχει ανακαινήσει, το έχει κάνει κούκλα, είναι πολύ νοικοκύρης. Το έκανε του κουτιού, καινούριο. Είναι καινούριο το θέατρο. Όταν λέμε πήρε το θέατρο, τι εννοούμε? Την επιχείρηση. Από αυτόν που έχει το κτίριο. Ναι. Το νοικιάζει για χρόνια. Το νοικιάζει για κάποια χρόνια. Το έχει ανακαινήσει λοιπόν με δικά του έξοδα, το έχει κάνει καινούριο. Μπράβο. Και πρέπει να πω ότι του είπα. Εγώ του την είπα τη γνώμη και βέβαια την ενστερνίστηκε κατευθείαν να βάλουμε το εισιτήριο 18 ευρώ. Έχουμε βάλει το εισιτήριο 18 ευρώ και 15 το φοιτητικό. Ωραία. Που είναι ένα πολύ προσιτό εισιτήριο, ένα ποσό προσιτό για να πάει κάποιος ή φοιτητής ή ένας άνθρωπος στο θέατρο μία ή δύο φορές τη βδομάδα αν θέλει να βγει. Γιατί τώρα μην τρελαθούμε, η πιο φθηνή διασκέδαση είναι πλέον το θέατρο και το σινεμά. Και δύο ποτά να πάνε σε μπαρ θέλεις 20-25 ευρώ. Στο δικό σου το μπαρ πόσο τα έχεις τα ποτά? Στο δικό μου το έχω πολύ φθηνά. Έχω 1,5 ευρώ τα σφινάκια. Γιατί θα σου έλεγα ότι έβαλες τον Παπαδόπουλο να κατεβάσει το εισιτήριο και εσύ. Θα σου κάνω στο μια... δικό σου το μπαρ τα έχεις τα ποτά. Θα σου κάνω μια γρήγορη πανέθεση για να επανέλθω. Λοιπόν, στο μπαρ έχω βάλει 1,5 ευρώ τα σφινάκια, 4 ευρώ τα κρασιά, τις μπύρες κτλ. Και είναι μια πολύ, πολύ καλή τιμή. Δεν πάει πιο κάτω βέβαια λόγω 23%. Μας είπες το κρασί. 7,5. Καλή. Και στην περιοχή που είμαι είναι το πιο φθηνό. Όμως, πού είσαι, σε ποια περιοχή? Είναι Κολωνάκι με Εξάρχεια σύνορα. Όμως, θα το δούμε και μετά το βίντεο και το συζητήσουμε. Θέλω να πω λοιπόν για το θέατρο. Έχεις προγραμματίσει όλα αυτά. Βλέπω ότι έχεις κάνει ένα προγραμματισμό εξαιρετικό. Εξαιρετικό και για ό,τι θέλετε εδώ θα είμαι. Θα μου παίρνετε τηλέφωνο, θα ρωτάτε. Λοιπόν, άκου. Πρέπει να το πω αυτό, ο Σπύρος βέβαια δεν με αφήνει και μου βάζει χέρι, αλλά δεν γίνεται ρε παιδιά να μην το λέμε. Έχει κάνει το εξής, έχει κολλήσει ένα φυσάκι στο ταμείο του θεάτρου που βάζει κάθε βράδυ 30 ανεργούς τσάμπα με την κάρτα ανεργίας τους και την ταυτότητά τους. Είναι ωραίος, πολύ ωραίος. Και τους βάζει πρώτη και δεύτερη σειρά τους ανθρώπους, θέλει να κάθονται μπροστά. Και αυτό το πράγμα είναι μια κοινωνική προσφορά που πρέπει να την πούμε. Δηλαδή δεν είναι ούτε εφέ, ούτε διαφήμιση, ούτε μαγιά. Είναι στη συνείδηση του ανθρώπου. Βάζει 30 ανέργους κάθε μέρα, επιδεικνύοντας την κάρτα εργασίας τους και την ταυτότητά τους. Και είναι πολύ βασικό γιατί έρχονται και τους βάζει μπροστά παιδιά και κάνουμε κωμωδία και συγκινούμαστε κι εμείς. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, μην με πάρουν τώρα τα δάκρυα γιατί συγκινούμε πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα σε εποχές που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κοιτάνε σε τέτοιες εποχές τι θα υπεξαιρέσουν. Και τσαντίζομαι πάρα πολύ. Αν δεν τσαντίζεσαι μόνο εσύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε γιατί είναι η ώρα της μαγειρικής και επιστρέφουμε σε...